σελίδα 707, από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, το λάμτα σίγμα ταφ κεφάλαιο, 36 κεφάλαιο. Σελίς λάμτα σίγμα ταφ, 36 κεφάλαιο, σελίς 707. Διαβάζω από τη σελίδα 707, λάμτα σίγμα ταφ κεφάλαιο. Και εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα, έγινε λόγος, ο λόγος ούτος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον. Λάβε σε αυτόν τόμον βιβλίου και γράψον εν αυτό πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησα προσέ κατά του Ισραήλ και κατά του Ιούδα και κατά πάντων των εθνών, αφής ημέρας ελάλησα προσέ από των ημερών του Ιωσίου έως της ημέρας ταύτης. Ίσως ακούσει ο οίκος Ιούδα πάντα τα κακά τα οποία εγώ βουλεύομαι να κάμω εις αυτούς, ώστε να επιστρέψωσι έκαστος από τη οδού αυτού της πονηράς και να συγχωρήσω την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών. Και κάλεσε ο Ιερεμίας τον Βαρούχ των ιών του Ινηρίου, και ο Βαρούχ έγραψε εν εξιστώματος του Ιερεμίου πάντα στους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε προς αυτόν επί τόμου βιβλίου. Και προσέταξε ο Ιερεμίας τον Βαρούχ λέγον, «Εγώ είμαι υποφύλαξην, δεν δύναμαι να εισέλθω εις τον οίκον του Κυρίου. Δια τούτο εισέλθε εσύ και ανάγνωσον εν το τόπο τον οποίον έγραψας εκ του στόματός μου τους λόγους του Κυρίου. Εις τα ότα του λαού, εν το οίκο του Κυρίου, εν ημέρα νηστείας, και θέλεις προσέτει αναγνώση αυτούς εις τα ότα παντός του Ιούδα, όσοι έρχονται εκ των πόλεων αυτών. Ίσως η δέης σε αυτόν φτάσει ενώπιον του Κυρίου και επιστρέψω συν έκαστος από τη οδού αυτού της πονηράς, διότι μέγας είναι ο θυμός και η οργή την οποία Κύριος ελάλησε κατά του λαού τούτου. Και έκαμεν ο Βαρούχ, ο Υιός του Νηρίου, κατά πάντα όσα προσέταξε σε αυτόν Ιερεμίας ο προφήτης, αναγνώσας εν το βιβλίο τους λόγους του Κυρίου εν το οίκο του Κυρίου. Και εν το πέμπτη έτη του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, εν το ενάτο μηνή, εκήρυξαν νηστεία. Ενώπιον του Κυρίου πάσο λαός εν Ιερουσαλήμ, και πάσο λαός ο ερχόμενος εκ των πόλεων Ιούδα εις Ιερουσαλήμ. Και ανέγνωσε ο Βαρούχ εν το βιβλίο τους λόγους του Ιερεμία, εν το οίκο του Κυρίου, εν το δωματίο του Γεμαρίου, ιού του Σαφάν, του γραμματέως, εν τη αυλή Τιάνο, εν τη εισόδο της νέας πύλης του οίκου του Κυρίου, εις τα ότα παντός του λαού. Και οίκος εν ο Μιχαΐας, ο ιός του Γεμαρία, ιού του Σαφάν, εκ του βιβλίου πάντα στους λόγους του Κυρίου, και κατέβη προς τον οίκον του βασιλέως στο δωμάτιο του γραμματέως. Και ιδού πάντες οι άρχοντες εκάθονται εκεί. Ελισαμά ο γραμματεύς, Δελαΐας ο ιός του Σεμαΐου, Ελναθάν ο ιός του Αχφόρ, Γεμαρίας ο ιός του Σαφάν και Σεδεκίας ο ιός του Ανανίου και πάντες οι άρχοντες. Και ανήκειλε προς αυτούς ο Μιχαΐας πάντα στους λόγους τους οποίους ήκουσεν ότι ο Βαρούχ ανεγίγνωσκε το βιβλίο εις τα ότα του λαού. Και απέστειλαν πάντες οι άρχοντες προς τον Βαρούχ Ιουδαΐ των ιών του Νεθανίου, ιού του Σελεμίου, ιού του Χουσεΐ λέγοντες, τον τόπον τον οποίον ανέγνωσας εις τα ότα του λαού, λάβε αυτόν εις την χείρα σου και ελθέ. Και έλαβε ο Βαρούχ, ο ιός του Νηρίου, τον τόπον εις τα σχήρας αυτού και ήλθε προς αυτούς. Και είπαν προς αυτόν, κάθισον τώρα και ανάγνωσον αυτόν εις τα ότα ημών και ανέγνωσε ο Βαρούχ εις τα ότα αυτών. Και όσοι ήκουσαν πάντα στους λόγους, εξεπλάγησαν προς αλλήλους και είπαν προς τον Βαρούχ, θέλομεν βεβαίως αναγγείλει προς τον βασιλέα πάντα στους λόγους τούτους. Και ρώτησαν τον Βαρούχ λέγοντες, είπε προς ημάς τώρα, πώς έγραψες πάντα στους λόγους τούτους εκ του στόματος αυτού? Και είπε προς αυτούς ο Βαρούχ, από το στόμα σου αυτού προέφερε προς εμέ πάντα στους λόγους τούτους και εγώ έγραφον με μελάνιν εν το βιβλίο. Και είπαν οι άρχοντες προς τον Βαρούχ, είπαγε κρύφθητη εσύ και ο Ιερεμίας και άνθρωπος σας μη εξεύρει που είστε. Και εισήλθαν προς την βασιλέαν εις την αυλήν, αφήκαν όμως τον τόμον εν το δωματίο Ελισαμά του γραμματέως και ανήγγυλαν εις τα ότα του βασιλέως πάντα στους λόγους. Και απέστειλε ο βασιλεύς τον Ιουδαί και να λάβει τον τόμον και έλαβε αυτόν εκ του δωματίου Ελισαμά του γραμματέως και ανέγνωσε αυτόν ο Ιουδαί στα ότα του βασιλέως και στα ότα πάντων των αρχόντων των παρεστώτων περί τον βασιλέα. Ο δε βασιλεύσε κάθητο εν το οίκο το χειμερινό εν το ενάτο μηνή και ή το έμπροσθεν αυτού εστία καίουσα. Και καθώς ο Ιουδαί
ανεγίγνωσε και 3 και 4 σελίδας, εκείνος έκοπτεν αυτό διά του μαχηριδίου του γραμματέως και έριπτεν εις το πυρ το επί της εστίας, έως σου κατηναλώθη άπασο τόμος εν το πυρί το επί της εστίας. Και δεν ετρόμαξαν, ουδέ διέσχισαν τα ημάτια αυτών ο βασιλεύς και πάντες οι τούλοι αυτού, οι ακούσαντες πάντας τους λόγους τούτους, και ενώ μάλιστα Ελναθάν και ο Εδελαΐας και ο Γεμαρίας εμεσίτευον προς τον βασιλέα να μην καύσει τον τόμον, δεν ήκουσαν αυτούς. Και προσέταξεν ο βασιλεύς τον Ιεραμιήλ, τον ιόν του Αμέλεχ και τον Σεραΐαν, τον ιόν του Αζριήλ και τον Σελεμίαν, τον ιόν του Αβδιήλ, να πιάσωσει τον Βαρούχ τον γραμματέα και τον Ιερεμία τον προφήτην, πλην ο Κύριος έκρυψεν αυτούς. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν. Αφού ο βασιλεύς κατέκαυσε τον τόμον και τους λόγους τους οποίους έγραψε ο Βαρούχ εξ στόματος του Ιερεμίου λέγον, λάβε πάλι σε αυτόν άλλον τόμον και γράψον επ' αυτό πάντα στους προτέρους λόγους ήτινες ίσαν εν το πρώτο τόμο τον οποίον κατέκαυσε ο Ιωακήμ ο βασιλεύς του Ιούδα, και προς τον Ιωακήμ τον βασιλέα του Ιούδα θέληση ποιού το λέγει Κύριος. Σύ κατέκαυσα στον τόπον τούτον λέγον, διετί έγραψεν αυτό λέγον, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος θέλει ελθεί εξάπαντος και θέλει εξολοθρεύσει την γη ταύτην και θέλει εκλείψει από αυτής άνθρωπος και κτίνος. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος περί του Ιωακήμ του βασιλέως Ιούδα. Δε θέλει σε έχει καθήμενον επί του θρόνου τον Δαβίδ, και το ποτόμα αυτού θέλει έκρυφθεί την ημέρα εις το καύμα και τη νύχτα εις τον παγετώνα, και θέλω παιδεύσει αυτόν και το σπέρμα αυτού και τους δούλους αυτού δια την ανομία αυτών, και θέλω φέρει επ' αυτούς και επ' τους κατοίκους Ιερουσαλήμ και επ' τους ανθρώπους του Ιούδα πάντα τα κακά τα οποία ελάλησα προς αυτούς και δεν ήκουσαν. Και έλαβε ο Ιερεμίας άλλων τόμων και έδωκεν αυτόν εις τον Βαρούχ τον ιόν του Νηρίου του γραμματέα, και έγραψεν αυτό εξ στόματος του Ιερεμίου πάντα στους λόγους του βιβλίου, το οποίο κατέκαυσεν εμπειρή ο Ακίμου βασιλεύς του Ιούδα, και έτσι προσετέθησαν εις αυτούς πολλοί λόγοι παρόμοιοι. Αμήν. Ο Θεός, αδερφοί, είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Και την αγάπη Του την εκδηλώνει προς πάντα στους ανθρώπους, ιδιαίτερα όμως προς το λαό Του, προς τους ανθρώπους τους οποίους έχει δώσει το Λόγο Του και έχουν γίνει αποδέκτες του Λόγου Του. Όμως, ο Θεός είναι και πυρ καταναλύσκων. Και είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Δεν μπορούμε δηλαδή να μένουμε μόνο στην άποψη ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά ούτε και να μένουμε στην άποψη ότι ο Θεός είναι και πυρ καταναλύσκων και γίνεται πολλάκις εκδικητής. Εμείς θα μείνουμε όμως σήμερα στο ότι ο Θεός είναι αγάπη, βλέποντας τις ενέργειές Του, τις ενέργειες προς τους ανθρώπους και προς το λαό Του, για να μην επέλθει σε αυτούς βαριά η ώρα της δικαιοσύνης Του. Γιατί ο Θεός κάνει χάρη, είναι μακρόθυμος, πολυέλεος, φιλέσπλαχνος, ικτήρμων, ελεήμων, αλλά η χάρις, η περίοδος της χάριτος έχει όρια, που σημαίνει έχει τέλος. Έχει αρχή, αλλά έχει και τέλος. Τώρα μιλάμε για το λαό Ισραήλ της εποχής εκείνης που ήταν ο λαός του Θεού. Βασιλιάς είναι ο Ιωακήμ. Και μάλιστα 25 ετών έγινε βασιλιάς ο Ιωακήμ. Και ο Θεός είχε προγραμματίσει το 605 να τελειώσει η κρίση, να τελειώσει η χάρις και να επέλθει η δικαιοσύνη του Θεού επάνω στο λαό. 11 χρόνια ήταν βασιλιάς ο Ιωακήμ και άλλα 17 περίπου χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν βασιλιάς ο Σεδεκίας. 11 χρόνια ο Ιωακήμ και 11 χρόνια ο Σεδεκίας. Ο Θεός είχε ανάμεσα στο λαό το Λόγο Του, τον οποίον απέστελε σε όλο το λαό Ισραήλ, σε όλο το λαό του Ιούδα, με τον Ιερεμία τον προφήτη. Και ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε καθαρός, καταληπτός, δηλαδή δεν κοροϊδεύει,
δεν πλανάει, είναι αντιληπτός και κατανοητός από όλους τους ανθρώπους που τον ακούνε, ιδιαίτερα από το λαό του. Και ο Λόγος του Θεού, τον οποίον αποστέλει ο Θεός, ιδιαίτερα το γραπτό λόγο, το γεγραμμένο λόγο όπως έχουμε σήμερα, αποκαλύπτει, μέσα από το λόγο του ο Θεός αποκαλύπτει πρώτον την αγάπη του, τη μακροθυμία του, που εκφράζεται με ελέγχους, με προτροπές, αλλά ταυτόχρονα και με επαγγελίες και με υποσχέσεις και με ενέργειες και με επεμβάσεις στη ζωή του ανθρώπου. Το κακό πλησιάζει να φτάσει. Η χάρη πλησιάζει να τελειώσει. Και ο Θεός επισκέπτεται τον Ιερεμία και του λέει, γράψε σε έναν τόμο όλα τα λόγια τα οποία θα σου πω. Και είναι αυτά τα οποία προφητεύω. Και προφητεία είναι αυτό το οποίο κάνει ο Θεός και προλέγει το μέλλον, το οποίο μέλλον, αδελφοί, πρέπει να ξέρουμε και να μην ξεχνάμε, να μην μας διαφεύγει, ότι είναι απολύτως στα χέρια του Θεού. Τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Δεν υπάρχει τύχη στη ζωή του ανθρώπου, αλλά υπάρχει εύνοια Θεού, υπάρχει ενέργεια Θεού, χάρις Θεού, έργο Θεού, αλλά και κρίσεις Θεού. Και όλα εξαρτώνται στη ζωή του κάθε ανθρώπου από τη δική του απόφαση. Μάλιστα ο Θεός μέσα στην αγάπη του φωνάζει, «Υιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου, δώσε την καρδιά σου σε μένα, γιατί εκ της καρδίας σου εξαρτώνται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου». Και η καρδιά του ανθρώπου είναι η αιτία των καλών και των κακών μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Όταν ο Θεός βρήκε τον Δαβίδ, φώναξε, «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα πράξει πάντα τα θελήματά μου». Τον βρήκα, έναν άνθρωπο τον οποίο θα τον ευλογήσω. Άρα το πρώτο πράγμα που θέλει ο Θεός είναι μια καρδιά ευθεία εις το να ακούμε ποιο είναι το θέλημά του μέσα από το λόγο του, με πρόθεση να το εκτελέσουμε. Ακόμη ενδιαφέρεται ο Θεός να έχει ο άνθρωπος καρδιά ειλικρινή, να μην είναι πονηρός, να μην είναι υποκριτής, να μην είναι ψεύτης, απατεώνας, δόλιος. Ακόμη ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να έχει καρδιά τέλεια ενώπιόν του. Και η τέλεια καρδιά είναι αυτή που ελπίζει μόνο στο Θεό, στο Θεό και μόνο στο Θεό. Υπολογίζει, φοβάται το Θεό, περιμένει από το Θεό, προσεύχεται στο Θεό, πλησιάζει το Θεό, δοξάζει το Θεό, υπακούει στο Θεό, εμπιστεύεται τον Θεό και το Λόγο Του. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο Ιερεμίας. Γι' αυτό και τον διάλεξε ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει. Να τον χρησιμοποιήσει για να εκδηλωθεί η αγάπη του, αλλά και να αποκαλυφθεί η δικαιοσύνη του. Και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, στην Εκκλησία όπως και κάθε μέρα, ερχόμαστε και ο Θεός έχει μία πρόθεση, την ίδια πάντοτε, να μας αποκαλύψει το θέλημά Του, ώστε αν πάρουμε στερεά απόφαση, δεν ενδιαφέρεται αν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε, τη δύναμη θα μας το δώσει ο Θεός. Ούτε ενδιαφέρεται αν δεν ξέρουμε, την επίγνωση θα μας το δώσει ο Θεός. Αλλά να πάρουμε την απόφαση ότι η πρόθεσή μας είναι όχι μόνο που είναι πολύ καλό και καλά κάναμε και ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, όχι μόνο να ακούμε το Λόγο του Θεού, αλλά η πρόθεσή μας είναι να είμαστε εκτελεστές έργου. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή δεν θα ευλογηθεί. Πάσο λέγον, Κύριε, Κύριε, προσευχόμενος, δοξάζων, ή οτιδήποτε άλλο στη σχέση του με το Θεό, δεν είναι αυτό το χαρακτηριστικό που θα μας οδηγήσει στον ουρανό, που θα απολαμβάνουμε εδώ στη γη τις υποσχέσεις του, τις επαγγελίες του και τις ευλογίες του,
και εν τέλει θα βρεθούμε έτοιμοι για τον ουρανό, δεν είναι οι προσευχές μας, οι νηστείες μας, οι δοξολογίες μας, οι ύμνοι μας. Πρώτον είναι ότι κάναμε πάρα πολύ καλά και ακούμε το Λόγο του Θεού σήμερα. Σαν Λόγο Θεού καθώς είναι. Και αν πιστεύουμε ότι ακούμε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, τότε θα δούμε το Λόγο του Θεού να ενεργείται στη ζωή μας. Να έχει αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα του Λόγου του Θεού είναι πάντοτε προς αγαθόν. Μας προσκάλεσε ο Θεός εις απόλαυση ευλογίας. Αλλά δεν φτάνει μόνο να ακούμε όπως πολύ καλά κάνουμε σήμερα, αλλά είναι απαραίτητο να έχουμε πάρει και την απόφαση να μένουμε, να ζούμε μέσα σε αυτό το Λόγο τον οποίο μας αποκαλύπτει, μέσα από τον οποίο μας αποκαλύπτει ο Θεός το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Όπως έκανε τότε, όπως κάνει πάντοτε, έτσι κάνει και σήμερα. Γράψε λοιπόν μέσα σε ένα τόμο το Λόγο του Θεού. Του λέει ο Θεός του Ιερεμία και ο Ιερεμίας αποδέχθηκε άμεσα, γιατί δεν είναι δυνατόν να μιλήσει ο Θεός τον Ιερεμία που είναι κατά την καρδία του Θεού και να μην εκτελέσει. Και μάλιστα φώναξε τον Βαρούχ, έναν αδελφό του τον οποίο εμπιστευότανε, νεότερο και ικανότερο από αυτόν, και του λέει εγώ θα σου υπαγορεύω και εσύ γράψε. Και ο Ιερεμίας ό,τι του είπε ο Θεός το υπαγόρευε και ο Βαρούχ έγραφε. Και όταν τέλειωσε ο τόμος, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά το θέλημα του Θεού, ο Ιερεμίας απευθύνεται στο Βαρούχ λέγοντας «Εμένα με έχουν βάλει υποφύλαξη, γιατί δεν λέω πράγματα αρεστά εις τους ανθρώπους». Και να ξέρουμε αδερφοί αγαπητοί ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι πράγματα αρεστά εις τα σακουάς των ανθρώπων του κόσμου τούτου, όπου άρχον και βασιλιάς του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Δεν είναι αρεστά, γιατί μιλάει για μετάνοια, για επιστροφή, που σημαίνει να αφήσεις το δρόμο της πονηρίας τον οποίο ακολουθείς, να αφήσεις την αμαρτία, την ανομία και την παράβαση που είναι ζωγραφισμένη στην καρδιά σου και στο πνεύμα σου, και να επιστρέψεις ταπεινά στο Θεό, να μετανοήσεις και να ζητήσεις έλεος και χάρη. Δεν αφήνει εύκολα την αμαρτία ο άνθρωπος, και μάλιστα πολλές φορές δεν μπορεί κιόλας να την αφήσει. Αλλά είπαμε, εκείνο που ενδιαφέρει το Θεό δεν είναι το μπορεί ο άνθρωπος, εκείνο που ενδιαφέρει το Θεό είναι το θέλει ο άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχουν πιθανότητες, περιπτώσεις πάρα πολλές, οι περισσότερες, όλες θα έλεγα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να αφήσει την αμαρτία. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, έναν αλκοολικό, έναν καπνιστή, έναν ερωτευμένο παντρεμένο με τη γειτόνισά του. Και πάσης φύσεως αμαρτία, φιλόδοξο, φιλάργυρο, μοχθηρό, κακό, σαρκολάτρι, και οποιαδήποτε άλλη μορφή αμαρτίας που εσχρόνεστη και λέγειν, γι' αυτό και δεν τα λέμε. Δεν είναι εύκολο λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δεμένος μέσα στην αμαρτία να πει το εγκαταλείπω και έρχομαι στο Χριστό. Ένα χαρτοπαίχτη να πει δεν ξαναπαίζω, δεν γίνεται. Και να το πει την άλλη μέρα θα ξαναπαίξει. Γιατί δεν μπορεί. Ένα ψεύτη. Ένα πατεώνα. Και να θέλει να μην πει ψέματα, πάλι θα ξαναπεί. Και να θέλει να μην κάνει απάτη, πάλι θα ξανακάνει. Όμως ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, δεν ενδιαφέρεται, είπαμε, για την αδυναμία, για τη δύναμη του ανθρώπου. Ενδιαφέρεται για την πρόθεση. Γι' αυτό λέει, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, εγώ είμαι ο ελευθερωτής σου. Ακόμη πολλές φορές φοβάται ο άνθρωπος άλλους ανθρώπους ή καταστάσεις να εγκαταλείψει την αμαρτία. Όμως ο Θεός λέει εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, εγώ είμαι ο σωτήρας σου και εγώ θέλω να είμαι ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, δια της πίστεως σώζεται ο άνθρωπος και όχι με τα έργα. Μόνο αν πιστέψεις ότι όταν σου λέει ότι εγώ είμαι ο σωτήρας σου και πας σε αυτόν γιατί πιστεύεις ότι μπορεί να σε σώσει, θα σωθείς.
Μόνο αν πιστεύσεις ότι αυτό που λέει «εγώ είμαι υπερασπιστής σου» είναι αλήθεια και μέσα στους φόβους τους ανθρώπινους που σε δένουνε, αν πας σε αυτόν και του πεις «σώσε με, ελευθέρωσέ με», θα σε ελευθερώσει. Αλλά πρέπει να το πιστέψεις. Γι' αυτό και τον Θεό δεν μπορεί να τον πλησιάσει ο άνθρωπος η μη δια της πίστεως. Και μάλιστα δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίο ο Θεός απέστειλε, τον Υιό του το μονογενή, για να ανέβει επάνω στο Σταυρό και να χύσει το αίμα του το Άγιο για τις δικές μας αμαρτίες, ώστε κάθε ένας που βλέπει τον Ιησού Χριστόν πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και πιστεύει εξ όλης της καρδίας του ότι πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες, για τις δικές του αμαρτίες, και πιστεύει εξ όλης της καρδίας του ότι ο Θεός τον ανέστησε για να τον βγάλει από την αμαρτία και να τον δικαιώσει, εάν πιστέψει εν την καρδία του και ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, τότε σώστε. Και η σωτηρία είναι πολύ απλό θέμα. Και η σωτηρία έρχεται από το Λόγο του Θεού. Και ο Θεός θέλει το λαό της εποχής εκείνης των Ισραήλ να μην καταστραφεί. Βλέπει ότι έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ. Και μάλιστα ο Θεός ξέρει ότι αυτός οδηγεί τον Ναβουχοδονόσορα για να φέρει δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι προς απώλεια, είναι προς σωτηρία κι αυτή. Να μείνει μικρό υπόλοιπο, ώστε να συνεχίσει το έργο του ο Θεός και να συνεχίζει η πορεία του Ιησού Χριστού προς σωτηρία των ανθρώπων. Πήγαινε λοιπόν, του λέει, Βαρούχ, γιατί εγώ είμαι υποφύλαξη εις τον οίκον του Κυρίου, και την ημέρα που θα έχουν νηστεία και θα έρθουν οι Ιουδαίοι από όλες τις πόλεις, αλλά και αυτοί που μένουν στην Ιεροσόλυμα, θα πάνε στο ναό του Θεού, στο ναό του Σολομώντος, τότε πήγαινε και ανάγνωσον τα λόγια του Θεού, μήπως μέσα από την νηστεία τους έλθει σε κατάνοιξη η καρδιά τους, μετανοήσουν, επιστρέψουν στο Θεό και ο Θεός τους συγχωρήσει. Μήπως η δέηση σε αυτόν φτάσει ενώπιον του Κυρίου για να επιστρέψει καθένας από την οδό αυτού την πονηρά, ώστε η δικαιοσύνη του Θεού, ο θυμός και η οργή του, την οποία ελάλησε εναντίον τους, να βρει ηλασμό και να βρει ανάπαυση από τη μετάνοια και την επιστροφή του ανθρώπου. Σήμερα μας προσκαλεί ο Θεός να μετανοήσουμε, αδερφοί. Είναι ανάγκη να μετανοήσουμε. Να μετανοήσουμε από οτιδήποτε βαραίνει την καρδιά μας, από οτιδήποτε ταλαιπωρεί τη συνείδησή μας, από οτιδήποτε δένει την προσωπικότητά μας. Να μετανοήσουμε και να πούμε, Κύριε, δεν μπορώ, ελευθέρωσέ με. Κύριε, δεν μπορώ, σώσε με. Πιστεύω ότι είσαι δυνατός. Αμήν. Πιστεύω ότι με αγαπάς. Αμήν. Ελευθέρωσέ με, Κύριε. Έλα στη ζωή μου και σπάσε τα δεσμά του διαβόλου. Θέλω να σε γνωρίσω. Αυτή είναι η μετάνοια και η επιστροφή. Και όποιος ακούσει τη φωνή μου, λέει ο Θεός, και μετανοήσει και έλθει, εγώ θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή του, θα καθαρίσω την καρδιά του με το αίμα του Χριστού, θα καθαρίσω και θα ελευθερώσω τη συνείδησή του από έργα νεκρά με το αίμα του Χριστού, θα το πιάσω από το χέρι δια του Ιησού Χριστού, θα τον ζωοποιήσω εν Πνεύματι Αγίω, και από εκεί και πέρα πια εγώ θα τον οδηγώ στην οδόν την οποία πρέπει να περπατάει, γιατί κάθε ένας από εμάς, αδελφοί, έχει πολλούς δρόμους μπροστά, αλλά ένας από αυτούς είναι ο δρόμος που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Εγώ λοιπόν θα τον οδηγήσω τον άνθρωπο στην οδόν την οποία πρέπει να περπατάει, στην οδό τη δική μου, γιατί ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός. Εγώ θα του αποκαλύψω την αλήθεια μου. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια και ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια, και εγώ θα του δώσω μια καινούργια ζωή. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είπε, εγώ είμαι και η ζωή.
Μετάνοια είναι η αρχή των νέων πραγμάτων στη ζωή του ανθρώπου. Και ο Θεός θέλει να κάνει νέα πράγματα παντού, σε κάθε έναν από εμάς, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε άνθρωπο και στην Εκκλησία μας. Νέα πράγματα. Νέα πράγματα που σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν ποτέ. Ο οφθαλμός ανθρώπου δεν είδε ποτέ. Και αυτή ανθρώπου δεν άκουσε ποτέ. Αλλά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτούς που τον αγαπάνε και το απέδειξαν με την μετάνοια και την επιστροφή τους προς Αυτόν. Και ο Βαρούχ έκανε κατά πάντα όσα είπε ο Ιερεμίας, δηλαδή όσα είπε ο Θεός. Την ημέρα εκείνη άνοιξε το τόμο που είχε γράψει, διάβασε παρουσία όλων των ανθρώπων που νήστευαν, προσεύχονταν, ήσαν στο ναό του Σολομώντα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Μιχαΐας. Άκουσε με προσοχή, ένας εκ των αρχόντων του βασιλιά Ιωακείμ, και αφού άκουσε πήγε μέσα στο χώρο όπου ευρίσκονταν όλοι οι άρχοντες του βασιλιά και τους εξέφρασε όσο θυμόταν ο άνθρωπος, όσο μπορούσε καλύτερα ο άνθρωπος, τα λόγια τα οποία άκουσε από το Βαρούχ και τα οποία έδωσε ο Θεός στον Ιερεμία τον προφήτη. Ήσαν όλοι οι άρχοντες μέσα και ο γραμματεύς, ο Ελισαμά. Άκουσαν με προσοχή. Σε πολλούς από αυτούς η καρδιά τους ήρθε σε κατάνοιξη. Σκέφτηκαν ότι πρέπει να διαβαστεί στο βασιλιά τον Ιωακείμ. Γι' αυτό φώναξαν τον Βαρούχ και του λένε φέρε και τον ντόμο που διάβασες και διάβασε εμάς τον. Και τους τον διάβασε. Ήρθε σε μεγαλύτερη κατάνοιξη η καρδιά τους. Και έπιασαν τον Βαρούχ και του είπαν πώς το έγραψες. Η απάντηση ήταν μου το υπαγόρευσε τον Λόγο του Θεού ο Ιερεμίας ο προφήτης. Άσε μας το βιβλίο, φύγε, πήγαινε κρύψου εσύ και ο Ιερεμίας, γιατί εμείς θα πάμε στο βασιλιά να αναφέρουμε αυτή την προφητεία περί κακού και καταστροφής του Ιούδα και του βασιλιά. Ήξεραν πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι το περίεργο αδερφοί αγαπητοί, αλλά και το αληθινό, ότι πολλές φορές ξέρουμε την καρδιά των ανθρώπων. Αυτοί ήξεραν την καρδιά του βασιλιά τους, ότι ήταν σκληρή, αμετανόητη. Ήτανε βαθιά ριζωμένος μέσα στην αμαρτία, την παράβαση και την ανομία. Ήξεραν ότι δεν πιστεύει, άρα και δεν θα δεχτεί το Λόγο του Θεού. Γιατί η απιστία είναι αυτή που διώχνει την παρουσία του Θεού από τη ζωή του ανθρώπου. Μπήκανε μέσα, του περιέγραψαν και αυτό ζήτησε τον τόμο να διαβαστεί μπροστά του. Έβαλε ένα νεαρό, άρχισε να διαβάζει και αυτός παίρνοντας φύλλο-φύλλο το σκίζε και το πέταγε στη φωτιά. Μέχρι που κάηκε όλος ο τόμος, όλος ο Λόγος του Θεού. Και αυτό αδερφοί είναι, θα τολμούσα να πω, το χειρότερο. Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει ένας στην εκκλησία, όχι τη δική μας, δέχτηκε το Λόγο του Θεού, πίστεψε, πήρε το Ευαγγέλιο και πήγε σπίτι του. Διάβαζε και η γυναίκα του είπε τι διαβάζεις, λέει το Λόγο του Θεού. Δεν θέλω, του λέει, να γίνεις καλόγερος, παίρνει το Ευαγγέλιο και το πέταξε στο τζάκι. Έβαλε φωτιά στα μπατζάκια της, που λένε οι άνθρωποι. Το τέλος της ήταν πολύ φοβερό, αδερφοί. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Μπορείς να πεις δεν θέλω. Σε περιμένει ο Θεός. Μπορείς να πεις ακόμη καλύτερα δεν θέλω τώρα. Σε περιμένει ο Θεός. Αλλά να κάψεις το Λόγο του Θεού είναι πολύ σκληρό και πολύ σοβαρό. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού
μας φροντίζει, μας προστατεύει, τουλάχιστον το λιγότερο που έχουμε να σκεφτούμε είναι τι να μην κάνουμε, αλλά και να προστατεύουμε και τους άλλους ανθρώπους. Μην προκαλείς τον άνθρωπο τώρα δίνοντάς το ένα Ευαγγέλιο να το πετάξει στη φωτιά και να καεί. Ο Θεός να μας δίνει σοφία. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει «Μυρίπτεται το Άγιον εις τους κίνας και τας Μαργαρίτας εις τους χείρους, γιατί θα το καταπατήσουν και θα σας τραυματίσουν μετά». Με το Θεό κανένας δεν έπαιξε και ευτύχησε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θερίζει. Ας πήρει τσουκνίδες, θα θερίσει τσουκνίδες. Εάν σπέρνει στάρι, θα θερίσει στάρι. Και αν σπέρνει το πνεύμα, θα θερίσει ζωή αιώνιο. Αν σπέρνεις τη σάρκα, θα θερίσει φθορά. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να περπατάμε σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας μας. Γιατί υπάρχει φθορά στη συνέχεια. Και ο Θεός μιλάει. Και ο άνθρωπος ακούει. Από εκεί και πέρα πια, την ευθύνη την έχει ο άνθρωπος. Ποιος έχει την ευθύνη που ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, παρέδωσε τον Ιησού? Ο Ιούδας. Θα μπορούσαμε να πούμε γιατί άφησε ο Θεός τον Ιούδα να τον παραδώσει. Γιατί αυτό ήταν το θέλημά του. Γιατί μέσα από αυτή την σταύρωση θα ερχόταν η Ανάσταση. Γι' αυτό αδερφοί να πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε στη ζωή μας το Λόγο του Θεού και το έργο του Θεού. Μη σκανδαλιζόμαστε με το Λόγο του Θεού και με το έργο του Θεού. Μην ενοχλούμεθα. Μη λες γιατί. Γιατί να γίνει αυτό, γιατί να γίνει το άλλο. Γιατί δεν έγινε αυτό που ήθελα εγώ. Γιατί δεν έγινε αυτό που προφήτευσε ο Θεός. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τις καλύτερες προφητείες τις είχε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αλλά βρίσκεται στην κόλαση τώρα. Στην αναμονή της κόλασης. Τις καλύτερες επαγγελίες τις είχε ο Σαούλ. Να γίνει βασιλιάς του Ισραήλ και να δημιουργηθεί η βασιλεία του Θεού μέσα από αυτόν. Και βρίσκεται στην κόλαση τώρα. Όλα εξαρτώνται από την καρδιά του ανθρώπου. Όλα. Γι' αυτό μην ρίχνουμε το βάρος σε άλλους, αλλά ούτε και στο Θεό. Το επέτρεψε ο Θεός γιατί δεν έπρεπε να γίνει. Μπορείς να το πεις αυτό, αδερφέ? Το σταμάτησε ο Θεός, το εμπόδισε ο Θεός γιατί δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Αν γινόταν, δεν ξέρεις πόσα μεγάλα κακά θα βρισκόταν μπροστά σου. Και μάλιστα όταν εμποδίζει κάτι ο Θεός, εκείνο που βλέπει γιατί ξέρει το μέλλον του ανθρώπου, εκείνο που εμποδίζει είναι για την απώλεια. Ο Θεός να μας φυλάει. Ό,τι κάνει ο Θεός στη ζωή μας είναι για το καλό μας. Το πιστεύεις, αδερφέ? Πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί αν δεν το πιστεύσουμε, δεν πιστεύσουμε στην αγάπη του Θεού, είπαμε ότι αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Αν δεν πιστεύσουμε στην αγάπη του Θεού, αν δεν πιστεύσουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με αγάπη σε αιώνια, γι' αυτό και μας ήλξε με έλεος, τότε μπροστά μας υπάρχει σκάνδαλο. Αν δεν υπάρχει πίστης, υπάρχει γκρέμισμα. Στη ζωή μας πάντα θα λέμε «γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Ο Θεός έδωσε, ο Θεός πήρε. Γιατί? Γιατί έτσι εφάνει αρεστώνει στους οφθαλμούς αυτού. Έτσι θέλησε Αυτός. Και Αυτός που έτσι θέλησε και έτσι έκανε είναι Αυτός που μας αγαπάει. Είναι Αυτός που σε αγαπάει. Ο Ιακήμ δεν το κατάλαβε αυτό.
Δεν κατάλαβε ότι αυτός που τον αγαπάει τον προειδοποιεί. Και επειδή δεν πιστεύει στο Λόγο του Θεού, στις ενέργειες του Θεού, στην αγάπη του Θεού, πετάει το Λόγο του Θεού στη φωτιά. Και εντάξει αυτός, ήταν όπως είπαμε αμετανόητος, άπιστος, στα βάθη της αμαρτίας και ό,τι άλλο θα μπορούσαμε που δεν το κάνουμε να τον κρίνουμε. Οι άλλοι όμως οι άρχοντες που τον ήξεραν, εκεί δοκιμάζεται η καρδιά τους τώρα. Τι απόφαση θα πάρουνε. Γι' αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, πάρα πολύ σοβαρό τι απόφαση παίρνεις στη ζωή σου. Ακούσανε την πρόθεση και την προφητεία του Θεού για το μέλλον, η οποία είναι απόφασης, δικαιοσύνης και κρίσεως του Θεού. Είδανε και ξέρανε ένα βασιλιά σκληρό, αμετανόητο και άπιστο. Βρίσκονται λοιπόν ανάμεσα σε δύο καταστάσεις. Από τη μια μεριά ο Λόγος του Θεού, η αγάπη του Θεού, το έλεος του Θεού, και από την άλλη μεριά ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατάλαβαν, ξέρανε ότι δεν εστάθη ούτε θα μπορούσε να σταθεί έτσι πως τον ήθελε ο Θεός. Και τώρα πρέπει να εκλέξουνε. Να εκλέξουνε ποιον θα ακολουθήσουνε. Πρέπει να αποφασίσουνε ποιον θα δοξάσουνε. Πρέπει να ζητήσουν από το Θεό να τους αποκαλύψει το δρόμο που πρέπει να περπατήσουν. Νέο δρόμο, άλλο δρόμο, όχι τον ίδιο δρόμο. Νέα πράγματα κάνει ο Θεός. Τα πίσω τα λησμονεί, τα ξεχνάει ο Απόστολος Παύλος. Στα έμπροσθεν πια επεκτείνεται, δεν είναι δεμένος με το παρελθόν. Γιατί το παρελθόν θα τον σκανδαλίσει, θα τον λυπήσει, θα τον καταστρέψει, θα τον κάνει να υπερηφανευτεί. Αν ήταν καλό και ευλογημένο, θα τον κάνει να χάσει το δρόμο του. Νέα πράγματα κάνει ο Θεός. Το πιστεύεις αυτό, αδερφέ? Νέα πράγματα κάνει η αγάπη του Θεού. Το πιστεύουμε? Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω. Τι να σας πω, και ευχαριστώ το Θεό γιατί περιμένω κάθε μέρα νέα πράγματα, νέες καταστάσεις, νέα ζητήματα, νέες ευλογίες. Ο άνθρωπος του Θεού περπατάει από πίστη σε πίστη, όχι από απιστία σε απιστία, αλλά από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, από νίκη σε νίκη, από θρίαμβο σε θρίαμβο, γιατί κάνει ο Θεός πάντοτε ημάς να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Δεν είναι θλιμμένος, απογοητευμένος και δεν ξέρει τι να κάνει. Είναι χαρούμενος, ευλογημένος και ξέρει ότι αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά ο Χριστός μπορεί να κάνει νέα πράγματα, πολλά πράγματα, ωραία πράγματα, ένδοξα πράγματα, κάθε μέρα καινούργιο δρόμο. Εγώ έτσι θέλω να ζω, τι να σας πω. Μακάρι να μ' αξιώνει ο Θεός και να μας αξιώνει όλους. Κάθε μέρα που ξημερώνει να είναι νέα πράγματα, και κάθε νύχτα που έρχεται να μου φανερώνει νέα πράγματα. Τα αρχαία πάει, τελειώσανε. Μα ήτανε πολύ ωραίες μέρες, τελειώσανε. Μα ήταν πολύ κακές μέρες, τελειώσανε. Μα ήταν μια θαυμαστή εμπειρία, τέλειωσε, πέρασε. Μα ήταν μια απαράδεκτη εμπειρία, τέλειωσε, πέρασε. Νέα πράγματα θα κάνει ο Θεός. Όμως οι άρχοντες έπεσαν στην παγίδα του άπιστου βασιλιά. Και να το πω πιο σωστά, στην παγίδα του διαβόλου, που θέλει τον άνθρωπο ταλαιπωρημένο, άθλιο, σκανδαλισμένο, γκρινιάρι, γρουζούζι. Υπάρχει χρουσούζης, δεν ξέρω. Αφού δεν υπάρχει τυχερός, δεν υπάρχει και χρουσούζης. Νέον άνθρωπο όμως. Το πρόσωπό του να γελάει, η καρδιά του να χτυπάει από χαρά για αυτά που θα κάνει ο Θεός. Γιατί του Κυρίου η χαρά είναι η δύναμής μας. Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας,
απελπισίας, λύπης, στενοχώριας, απογοήτευσης, ακηδείας. Μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμό. Ένα πνεύμα που φωνάζει Αβά ο Πατήρ κάθε φορά. Ένα πνεύμα που οδηγεί τον άνθρωπο στη δόξα του Θεού. Οι άρχοντες την έπαθαν. Να προσέξουμε και εμείς και εσύ αδερφέ να μην την πάθεις. Σ' αγαπάει ο Θεός, το πιστεύεις? Σ' αγαπάει ο Θεός, το πιστεύεις? Θα κάνει νέα πράγματα για σένα, το πιστεύεις? Πρόσεξε, εάν δεν πεις ναι με όλη σου την καρδιά, δεν θα τα δεις ποτέ. Ήτανε κάποτε ένας βασιλιάς, αμαρτωλός, πω, άθλιος, και έκανε μια βόλτα στον Ισραήλ, ήτανε, και έκανε μια βόλτα και βλέπει μια γυναίκα να κλαίει. Κάμε κρίση, βασιλιά μου, λέει, τι κρίση να κάνω, Θεός είμαι? Λέει, είμαστε δύο φιλενάδες και είχαμε δύο αγόρια, μικρά μωράκια, και πεινάγαμε. Και λέει μία, θα σφάξουμε σήμερα το δικό σου το παιδί να το φάμε, και αύριο θα σφάξουμε το δικό μου το παιδί να το φάμε. Και εγώ το σφάξα και το φέγε. Αλλά αυτή δεν θέλει να το σφάξει. Τα χάσε ο πάπα. Λέω, ο Θεός θέει. Μετά σκέφτεται καλύτερα, ο προφήτης θέει. Ο προφήτης που προφήτευσε ότι θα έρθει κακό, αυτός θέει. Χρουσούζης ήτανε. Ο Θεός θέει, γιατί προφήτευσε και έγινε και δεν έγινε. Πηγαίνετε, πιάστε τον προφήτη, και αυτός ήταν ένας προφήτης άγιος, ευλογημένος. Πήγαν να τον πιάσουν. Αλλά όταν έφτασαν κοντά του, λέει, ο Θεός έρχεται να σε πιάσει. Και τον πληρώνει ο Θεός με πνεύμα άγιο. Και λέει, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, αύριο θα υπάρχει τέλεια ευρυχωρία. Δεν θα υπάρχει έλλειψη καμία. Πλήρης χορτασμός. Μα γύρω γύρω ήταν τα στρατεύματα των Συρίων, περικυκλωμένοι. Κανείς δεν μπορούσε να βρει να φάει, μέχρι και κεφάλια από γαϊδούρια τρώγανε. Λέει ένας άρχοντας του βασιλιά, και παράθυρα να ανοίξει ο Θεός από τον ουρανό, αυτό που λες εσύ δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πίστευσες το λόγο του Θεού. Πιστεύεις ότι ο Θεός αγαπάει? Πιστεύεις ότι ο Θεός θα κάνει νέα πράγματα? Πιστεύεις ότι μπορεί να σε οδηγεί από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, από νίκη σε νίκη, από θρίαμβο σε θρίαμβο? Και παράθυρα να ανοίξει, τέτοια ευρυχωρία που λες εσύ δεν πρόκειται να έρθει. Και του λέει ο προφήτης, θα δεις αλλά δεν θα γευθείς. Αυτό φοβάμαι, αδερφοί. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει, μη εξουθενείτε προφητείες. Θα δεις την ευλογία που υπόσχομαι, αλλά εσύ δεν θα τη γευθείς. Πιστεύουμε? Πιστεύουμε, αδερφοί. Και στο λόγο του Θεού και στο προφητικό χάρισμα πιστεύουμε, και στην ενέργεια του Θεού πιστεύουμε, και στις υποσχέσεις του Θεού πιστεύουμε, και στην αγάπη του Θεού πιστεύουμε. Σε όλα πιστεύουμε. Μα μπορεί να γίνει αυτό? Για το Θεό τα πάντα είναι εύκολα, αδερφοί. Τι είναι αδύνατο στο Θεό? Για τον άνθρωπο είναι δύσκολο να πιστέψει. Έξω ήταν το στρατόπεδο των Συρίων. Κάνει ένα θόρυβο τρομακτικό ο Θεός, και οι Σύριοι νόμισαν ότι ήρθε στράτευμα μέγα εναντίον τους, και το βάλανε στα πόδια αφήνοντας όλα τα αγαθά που είχανε, και τρέξανε και φτάσανε στη Συρία. Και ο λαός Ισραήλ βγήκε, να μην πούμε λεπτομέρειες, και πήρε όλα τα αγαθά. Αλλά όταν το συνειδητοποίησαν ο λαός Ισραήλ ότι έξω ήτανε πληθώρα αγαθών, ο άρχοντας αυτός που δεν είχε πιστέψει καθόταν στην πόρτα να βάλει τάξη. Τι τάξη να βάλει όταν έρχεται η ευλογία του Θεού? Τάξη βάζει ο Θεός, αδερφοί. Δοκιμάστε με, φωνάζει ο Θεός. Πώς να τον δοκιμάσουμε? Δια της πίστεως.
Αν εγώ δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού να εκχαίω την ευλογία μου, ώστε να μην ορκεί ο τόπος για να θέσετε αυτήν, αφήστε με. Ποιος να αφήσει το Θεό? Ο Θεός είναι αληθινός. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν έχω δει άνθρωπο, αδερφοί, μες στην Εκκλησία του Χριστού να μην τον έχει ευλογήσει ο Θεός. Μπορεί να μην τον ευλογήσει την πρώτη μέρα, τον ευλογήσει τώρα, σε λίγο. Δεν έχω δει άνθρωπο. Έχω δει όμως ανθρώπους να χάνουν την ευλογία από απιστία και από έλλειψη υπομονής. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όταν θα έρθω επί της γης σταυρώ, άραγε την πίστη στους ανθρώπους. Όταν θα έρθω να σε ευλογήσω, θα έχεις την πίστη? Ή θα έρθω να σε ευλογήσω, θα είσαι άπιστος και δεν θα δεις την ευλογία μου? Γι' αυτό, αδερφοί, σήμερα πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού. Να σας πω κάτι, αδερφοί, εξομολογούμενος. Δεν είμαι άνθρωπος πίστεως και δυνάμεως. Είμαι αδύνανος. Το ομολογώ και ζητάω από το Θεό χάρη. Αλλά ένα το πιστεύω με όλη μου την καρδιά, ότι ο Θεός με αγαπάει. Ό,τι και να γίνει, ο Θεός με αγαπάει. Μπορεί να κάνω λάθη, μπορεί να είμαι αδύνατος, να είμαι ασήμαντος, να είμαι ό,τι θέλετε. Αλλά όμως η αγάπη του Θεού δεν λείπει από τη ζωή μου. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός με αγαπάει, σ' αγαπάει, αδερφέ. Και τα λάθη σου ξέρει και τα διορθώνει. Και τα προβλήματα ξέρει και τα καλύπτει. Και όλοι φάγανε, εκτός από αυτόν τον άρχοντα που δεν πίστευσε. Σήμερα να φύγουμε όλοι με πίστη, αδερφοί. Αμήν. Με πίστη στο Θεό. Αμήν. Πέστε αμήν, αδερφοί. Πιστεύουμε, Κύριε, στην αγάπη σου. Πιστεύουμε στο Θεό. Πιστεύουμε, όχι ότι ο Θεός είναι καλός. Με αγαπάει, πες. Με αγαπάει ο Θεός. Και έχει ένα ωραίο σχέδιο ευλογίας για τον κάθε έναν από εμάς. Ωραίο σχέδιο. Που δεν μπορείς να το φανταστείς εσύ. Ο φθαλμός δεν είδε. Ο τίον ανθρώπου δεν ήκουσε. Η σκαρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν αυτά που σκοπεύει ο Θεός να κάνει για μας. Αλληλούια. Οι άρχοντες την έπαθαν. Αντί να πιστέψουν στο λόγο του Θεού, φοβήθηκαν μη χάσουν την εύνοια του βασιλιά και έχασαν την εύνοια του Θεού. Ποια εύνοια θέλουμε, αδελφοί? Εγώ θέλω την εύνοια του Θεού. Ας μην έχω την εύνοια κανενός ανθρώπου. Μου αρκεί η εύνοια του Θεού. Και όταν έχω την εύνοια του Θεού, τότε έχω και την εύνοια όλων των ανθρώπων. Πιστεύω ότι σήμερα θέλει ο Θεός να γκρεμίσει την απιστία μέσα μας. Για να μας φέρει σε μετάνοια, σε επιστροφή και σε ευλογία. Και αυτό το κάνει ο Θεός μόνο δια του Ιησού Χριστού, εμπνεύματι Αγίου. Με το λόγο του, αδελφοί, που είναι η σφύρα κατά συντρίβουσα το βράχο. Γιατί την απιστία τη βλέπει ο Θεός σαν ένα βράχο μέσα στην καρδιά μας, σαν βράχια πολλά. Αλλά όταν έρθει η σφύρα κατά συντρίβουσα το βράχο, η καρδιά μας γίνεται απαλή και τρυφερή και πιστή. Ψάξανε να βρούνε, έψαξε ο βασιλιάς να βρει με θυμό τον Βαρούχ και τον Ιερεμία, να τους τιμωρήσει για αυτά που κάνουν και για αυτά που λένε. Ο άπιστος. Αλλά λέει η Γραφή, ο Κύριος έκρυψε αυτούς. Αλληλούια. Ξέρεις τι θα πει να σε κρύβει ο Θεός, αδερφέ? Να σε κρύβει μέσα στα φτερά Του, μέσα στην αγάπη Του, μέσα στη χερούκλα Του ο Χριστός να σε κρύβει. Σε έχω, λέει, ζωγραφισμένο εδώ στις παλάμες μου. Κανένας δεν μπορεί να σε αγγίξει. Εμού είσαι. Και αν περάσεις από ποτάμια, δεν θα πλημμυρίσουν σε σένα. Και αν περάσεις και από κύματα, δεν θα σε πνίξουν. Και αν περάσεις από φωτιά, δεν θα κατακαείς. Γιατί είσαι δικός μου. Σε αγάπησα. Και λέει και κάτι που μου αρέσει πολύ. Και αφότου εστάθης πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, σε εδόξασα. Και πάντα ρωτάω, ποιος είναι ο πολύτιμος στους οφθαλμούς σου, Κύριε? Και η απάντηση είναι μία, ο πιστός άνθρωπος. Αυτός που εμπιστεύεται το Θεό. Γιατί όταν εμπιστεύεσαι το Θεό, τότε η ζωή σου είναι μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στο έλεος του Θεού. Και έρχεται ο Κύριος τώρα στον Ιερεμία και λέει, ξαναγράψε. Φώναξε το Βαρούχ να ξαναγράψει άλλον τόμο με τα ίδια πράγματα και ακόμη χειρότερα. Αλλά πες και στον Ιωακείμ.
ότι το τέλος του πλησίασε. Έρχεται η κρίση. Δεν θα έχει συνέχεια καλή, ούτε αυτή, ούτε αυτός, ούτε η οικογένειά του. Και ενώ, αδερφοί αγαπητοί, το κακό ήταν για 22 χρόνια μετά, στον Ιωακήμ ήρθε στα 11. Γιατί? Γιατί έκαψε το Λόγο του Θεού. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Μην κάψουμε το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Βέβαια μπορούμε να το κάψουμε, άμα θέλουμε, είμαστε ελεύθεροι, στη φωτιά. Αλλά μπορούμε να το κάψουμε και στην καρδιά μας. Μην εξουθενήσουμε το Λόγο του Θεού. Μην τον απορρίψουμε. Μην εξουθενήσουμε την αγάπη του Θεού, μην την απορρίψουμε. Εμείς θέλουμε να απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού, την αγάπη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό, αδελφοί, να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε από το Θεό όλοι μαζί χάρη και έλεος, να μας αυξήσει την πίστη, ώστε όλοι να φύγουμε από εδώ πέρα γεμάτοι από την αγάπη του Θεού στην καρδιά μας. Αμήν, αδελφοί. Γεμάτοι από την αγάπη του Θεού στην καρδιά μας, και ο αδελφός μας ο Θοδωράκης ας φέρει μια ηκεσία προς το Θεό, να πλημμυρίσει η αγάπη του Θεού την καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, και όλοι να φύγουμε με πίστη βαθιά μέσα στην καρδιά μας ότι ο Θεός μας αγαπάει.